Βρεθήκαμε, κάποια μέλη της ομάδας δεχτήκαν τηλεφωνήματα ότι κάποιος κόσμος κοιμάται στα πάρκα. Εγώ ήμουνα στην αυλή αλληλεγγύης, οπότε περάσαμε από εκεί, είδαμε την αστυνομία, τα όπια ερχόντουσαν και προσπαθούσαν να πείσουν τους ανθρώπους να μετακινηθούν από το πάρκο, οι οποίοι λέγανε ότι δεν πρόκειται να μετακινηθούμε, προτιμούμε να πάμε να κοιμηθούμε στις παραλίες, από το να πάμε πίσω στη Μόρια. Έγινε μία προσπάθεια από την αστυνομία να τους μετακινήσει πιο πολύ με πίεση, δεν έγινε αποδεκτή και μας έκαναν την πρόταση να τους μεταφέρουμε στο ΠΙΚΠΑ. Για εκείνο το βράδυ μόνο είχαν κάνει συνεννόηση την επόμενη μέρα οι οικογένειες να πάνε στο ΚΑΡΑΤΕΠΕ και να βλέπαμε πώς θα διαχειριστούμε τους λίγους άντρες μόνους, γιατί εκείνη την ώρα ήταν κυρίως οικογένειες με παιδιά στο πάρκο. Εμάς ο βασικός μας φόβος ήταν να μην ξαναέχουμε επεισόδια όπως είχαμε την Κυριακή στις 22 Απριλίου. Ο βασικός μας φόβος είναι να μην ξαναφήσουμε ανθρώπους στο δρόμο, να κοιμούνται σε πάρκα και να δημιουργηθεί η ίδια κατάσταση που για μας ήταν τρομακτική για το νησί και μη αποδεκτή. Με αυτή τη λογική ξεκίνησε μια μεταφορά της αστυνομίας. Είπαμε OK. Είχαμε τις εγγυήσεις ότι την άλλη μέρα οι άνθρωποι θα μεταφερθούν στο ΚΑΡΑΤΕΠΕ, οι περισσότεροι. Τους άλλους θα κάναμε μια διαπραγμάτευση να πάνε σε ένα πιο ασφαλή χώρο. Κινητοποιήθηκε η ομάδα μέσα στη νύχτα και θέλω να σας πω ότι είναι Παρασκευή βράδυ, έχει περάσει 12 η ώρα. Δεν υπάρχει κανείς να απαντάει στα τηλέφωνα, έτσι, το κλασικό. Και είμαστε εδώ μέχρι τις 6 το πρωί να προσπαθούμε να βάλουμε τους ανθρώπους σε σκηνές και στα ό,τι είχαμε, να τους δώσουμε στρώματα, να τους δώσουμε sleeping bag και να τους ενημερώσουμε τι είναι αυτός ο χώρος και τι πρέπει να προσέχουν. Την άλλη μέρα το πρωί, γύρω στις 8:30-9, παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία να ρωτήσω πότε θα γίνει η μεταφορά και μου λένε ότι αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει μια μεγάλη κάθοδος από την Μόρια, όλοι οι Κούρδοι φεύγουν, προσπαθούν να τους σταματήσουν, ήταν αστυνομία, ναι, το Σάββατο πρωί. Εμείς την Παρασκευή πήραμε 92 άτομα. Αυτούς μετρήσαμε. Μέχρι το πρωί μεταξύ είχαν έρθει άλλοι 15 που ήταν οι οικογένειές τους εδώ, γιατί κάποιοι μας ήρθαν από το νοσοκομείο, οπότε οι οικογένειές τους ήταν στη Μόρια. Το πρωί είχαμε περίπου 105-110 άτομα. Όμως στη διάρκεια της ημέρας άρχισαν να φτάνουν. Παρά το γεγονός ότι πήραμε την αστυνομία και είπαμε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε άλλους ανθρώπους και μας διαβεβαίωσαν ότι δεν θα τους αφήσουν να έρθουν στο ΠΙΚΠΑ, κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας έφταναν άνθρωποι. Μας είπε η αστυνομία ότι κάνουμε προσπάθεια να τους σταματήσουμε, είναι πάρα πολύ, στη Μόρια στην αρχή και μετά μπροστά στο ΚΑΡΑΤΕΠΕ και ότι θα τους μεταφέρουμε σε άλλους χώρους. Το απόγευμα είχαμε γίνει ήδη 250. Μαζί με τους 100 που είχαμε ήταν 350. Μάθαμε, ήρθαν από εδώ οι άνθρωποι που είναι η ομάδα αυτή που έχει το House for Humanity και μας είπαν εμείς ανοίγουμε τώρα το χώρο για να βάλουμε τους υπόλοιπους που δεν έχουν πάει στη Σικαμιά. Από εδώ, επειδή συνέχισαν να φτάνουν, παίρναμε όλους τους άντρες μόνους, γιατί εκείνη τη στιγμή το House for Humanity είχε 100 ανθρώπους. Και λέμε εντάξει, όλοι οι άντρες μόνοι, για να μην μπει άλλος κόσμος μέσα στο ΠΙΚΠΑ, θα πάνε στο House for Humanity. Το δέχτηκαν, κάναμε μια συζήτηση ναι, μαζί τους, ήταν λίγος ο κόσμος εκείνη τη στιγμή στο House for Humanity και τους μεταφέραμε εκεί. Ήρθανε και του Ερυθρού Σταυρού βανάκια και τους πήγανε. Μέχρι την άλλη μέρα το πρωί φτάσαμε στους 350. Όλη τη νύχτα ερχόταν κόσμος. Το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ήταν πάρα πολύ στρεσογόνο, ήταν άνθρωποι που ζητούσαν γιατρό, ήταν άνθρωποι που ήταν πεινασμένοι, όλο ό,τι μπορείς να φανταστείς και ήταν και χώρος που θέλαμε να τον διαφυλάξουμε και προσπαθούσαμε λίγο να τους βάλουμε με έναν τρόπο που να μην έχουμε πάλι συγκρούσεις εδώ και εντάσεις και όλα αυτά. Το φαγητό το λύσαμε γρήγορα γιατί μπήκαν πολλές ομάδες που δηλώσαν ότι φέρναν φαγητό, η δικιά μας η κουζίνα μαγείρευε συνέχεια, οπότε ήταν εντάξει. Το ιατρικό όμως κομμάτι που δεχτήκαμε βοήθεια από τον Doc Mobile κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τους MSF και διερμηνείς ήταν μεγάλο θέμα. Γιατί έπρεπε να πηγαίνουν, έρχονται βανάκια στο νοσοκομείο με όλων των ειδών τα προβλήματα για 350 ανθρώπους, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είχαμε μια κινητοποίηση, ξέρετε ότι το ΠΙΚΠΑ δεν έχει βραδινή βάρδια. Παρ' όλα αυτά, εκείνε όλες αυτές τις μέρες από τότε μέχρι τώρα έχουμε νυχτερινή βάρδια πάνω από 5-6 άτομα εδώ και διερμηνείς και κάποιον από το ιατρικό προσωπικό και πολλούς εθελοντές και κάποιον από τους ανθρώπους της ομάδας που είναι εργαζόμενοι.
Το καλό είναι ότι μέχρι την Κυριακή το βράδυ πήραν το μήνυμα ότι δεν θα δεχτούμε άλλους και έτσι μειώθηκαν αυτή η άτακτη φυγή προς τα εδώ. Βέβαια είχαμε σποραδικά αφήξεις, είχαμε, αλλά μειώθηκε αυτό το πολύ στεσογόνο να έχεις κάθε 10 λεπτά 20-30 ανθρώπους να φτάνουν με τα πόδια, με ταξί, με λεωφορεία, με ό,τι βρίσκανε. Την Δευτέρα το πρωί μιλήσαμε με το... Μάλλον την Κυριακή το πρωί η αστυνομία μας είπε συγγνώμη, αλλά να ξέρετε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μείνουν μέχρι την Τρίτη. Αυτή ήταν η πρόβλεψη. Αν μπορείτε, κρατήστε τους ως την Τρίτη για να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί δεν υπάρχει καμία δυνατότητα. Την προηγούμενη Τρίτη βέβαια, όχι τη Μεγάλη Τρίτη. Είπαμε, εντάξει, λόγω των συνθήκων είπαμε οκ, θα κάνουμε υπομονή μέχρι την Τρίτη. Την Δευτέρα κάναμε συνάντηση με τον κύριο Μπαλμπακάκη, γιατί υπήρξε μια πρόταση από την Κυριακή το βράδυ να πάρουμε άλλους 100 από αυτούς που έπρεπε να μεταφέρουν πίσω από τη Σικαμιά. Έγινε μια συζήτηση στην ομάδα, είπαμε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλους, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε τις συνθήκες μέσα στο κάμπ, οι οποίες είναι ήδη οριακές, ούτε την υπερπροσπάθεια που κάνουμε εμείς για να μην χάσουμε τον έλεγχο και να κρατηθούμε σε ένα αξιοπρεπές σημείο, και είπαμε όχι για τους 100 που θα φέραναν από τη Σικαμιά. Από ό,τι κατάλαβα, τη Δευτέρα που τους κατεβάσαν από τη Σικαμιά έγινε μια γύρα με τα λεωφορεία σε διάφορα σημεία και τελικά κατέληξαν και αυτοί στο House for Humanity, που ξέρουμε ότι δεν έχει ντους, ότι δεν έχει υποδομές και όταν άνοιξε ήταν με μια τουαλέτα, κάτι που δεν το ξέραμε, δεν μας το είπανε. Και φέραν άλλες 4, 5, 6, δεν ξέρω πόσες φέρανε, και ήθελαν να φέρουν και οι MSF χημικές τουαλέτες. Τώρα, από εκεί και πέρα, μιλήσαμε με τον κύριο Μπαλμπακάκη, έγινε μια προσπάθεια να φύγουν κάποιοι άνθρωποι προς το Καράτεπέ, φύγαν όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί, φύγαν από εδώ 10 οικογένειες για να πάνε στο Καράτεπέ την Τρίτη, και χθες έγινε μια εξακρίβωση, τέλος πάντων είδανε ποιοι έχουν, είχαμε κάνει πλήρη λίστα με όλα τα ποια είναι η κατάσταση των ανθρώπων, ποια είναι τα χαρτιά τους, όχι μόνο ονόματα, ηλικίες, και έγινε μια προσπάθεια πιστοποίηση ότι αυτοί που είχαν ανοιχτά τρίπτυχα, δηλαδή πολύ λίγοι, αυτοί που είχαν ανοιχτά τρίπτυχα και δεν είχαν γεωγραφικό περιορισμό θα φύγουν αύριο. Από εδώ πέρα ήταν περίπου 30 άτομα, οι οποίοι πήγαν χθες στη Μόρια και γίνεται η διαδικασία να φύγουν. Επίσης ενημερώσαμε, πήγανε σε συνάντηση με η community leader από εδώ, με τον διοικητή του κέντρου, τον υποδιοικητή, γιατί λείπει ο διοικητής τώρα. Τους είπε ότι είναι ασφαλές και ότι θέλουν να γυρίσουν, να επιστρέψουν στη Μόρια, αυτό ζητάνε οι αρχές, γιατί θα έχουν και θέματα και με το άσυλό τους και με όλη τη διαδικασία. Οι ίδιοι είπαν ότι δεν γυρίζουν πίσω, αυτό μας επαναλαμβάνουν και εμάς εδώ, ότι θέλουμε ασφάλεια, θέλουμε να μας εγγυηθούν κάποια στοιχειώδη ασφάλεια και προτιμούμε να πάμε να μείνουμε στις επάρκα, να μας διώξετε από εδώ και σε παραλίες, παρά να πάμε πίσω στη Μόρια και να διακινδυνεύσουν τα παιδιά μας. Τώρα, τους έχουμε πει για τα άσυλά τους να πηγαίνουν σιγά σιγά, γιατί κάποιοι χάσαν και τις συνεντεύξεις τους πάνω σε αυτό το φόβο να μπουν μέσα στη Μόρια, να κάνουν τις διαδικασίες. Τους ενημερώνουμε συνέχεια ότι αυτή η λύση εδώ είναι προσωρινή και ότι προσπαθούμε να βρούμε μια λύση που θα είναι ασφαλής αλλά που δεν θα είναι εδώ, γιατί αυτός ο χώρος, και τους κρατήσαμε επίτηδες και στις σκηνές, γιατί δεν θέλουμε να έχουν την αίσθηση ότι αυτό είναι μόνιμο, αυτό που γίνεται εδώ. Εχθές πάλι τους είπαμε ότι όποιος αισθάνεται ασφαλής είναι καλό να γυρίσει στη Μόρια, αν θέλετε, εδώ δεν θα σας κρατήσουμε ούτως ή άλλως. Είναι δικιά τους δηλαδή η επιλογή, απλά εμείς δεν θα δεχτούμε να φύγουν από εδώ άνθρωποι με τη βία. Δηλαδή αυτό που ακούσαμε κάποιες στιγμές, ότι ακόμα και με τη βία θα πρέπει να μεταφερθούν πίσω στη Μόρια, εμείς σαν ομάδα δεν το δεχόμαστε αυτό να συμβεί. Προσπαθήσαμε λίγο να τους ενημερώσουμε. Το καλό είναι ότι μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ οι κάτοικοι που ήταν ήδη εδώ του ΠΙΚΠΑ. Όσοι μιλάνε γλώσσες βοηθάνε σε όλη την καθαριότητα, στις διαδικασίες της διανομής φαγητού. Και επίσης έχουν βάλει και οι ίδιοι αυτοί που ήρθαν εδώ δηλαδή, έχουν βάλει βάρδιες μέσα στο κάμπ. Τους ζητήσαμε γιατί νιώθαν ότι μπορεί να έρθουν γκρουπ να τους επιτεθούν κτλ. Από τη Μόρια. Και τους είπαμε, ωραία, βάλτε, εμείς είμαστε εδώ, αλλά βάλτε κι εσείς κάποιες βάρδιες, και έχουν συνέχεια 6 άτομα τα οποία είναι στις πόρτες και μέσα στο κάμπ για θέματα ασφαλείας δικής τους. Έτσι.
Για την κατάσταση αυτή, τώρα να πω για τις μηνύσεις που άκουσα, για τις μηνυτήριες αναφορές, για τους κατοίκους που συγκεντρώθηκαν στο πληγόνι σε μια εκκλησία που δεν ήταν κάτοικοι, γιατί πήγανε κάποιοι από εμάς σε αυτό, ήταν 5 κάτοικοι και όλοι είχαν έρθει από διάφορα σημεία της Μυτιλήνης και ουρλιάζανε και προσωπικά εναντίον μου και εναντίον στο ΠΙΚΜΑ. Οι ξενοδόχοι που θέλουν να κάνουν ασφαλιστικά μέτρα, γιατί φαίνονται οι σκηνές από το δρόμο. Εγώ θεωρώ, εντάξει, καταλαβαίνω σε έναν διάλογο ότι μπορεί να ανησυχούν για την εικόνα, για την κατάσταση του τουρισμού και είναι πραγματικά αποδεκτό. Όμως αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε μια κρίση, διαχειριζόμαστε μια μόρια η οποία δεν είναι αποδεκτή και αυτό είναι ένα πολύ κακό ούτως ή άλλως πρόσωπο για τον τουρισμό μας. Το να έχουμε βία επεισόδια ή θανάτους ή αυτές τις συνθήκες στη μόρια δεν νομίζω ότι βοηθάει κανέναν. Επίσης το να έχουμε ανθρώπους στο δρόμο που να τρέχουν και να κοιμούνται και να προσπαθούν να σώσουν τη ζωή τους σε πάρκα της Μυτιλήνης επίσης δεν θα ήταν βοηθητικό ούτε για τον τουρισμό ούτε για την κοινωνία της Μυτιλήνης. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την φιλοξενία εδώ των ανθρώπων και με τη γειτονιά, τουλάχιστον άνθρωποι που ήρθαν από εδώ, από τη γειτονιά, γιατί ανησυχούσαν, τους ενημερώσαμε, τους είπαμε ότι η πόρτα είναι ανοιχτή, ελάτε να δείτε, ρωτήστε μας, προσπαθούμε να κάνουμε αυτά, προσπαθούμε να κρατήσουμε την κατάσταση υπό έλεγχο και να αποσυμφορήσουμε γρήγορα το ΚΑΜΠ. Σε σχέση με τις σκηνές που μπήκανε πολύ βιαστικά το Σάββατο το βράδυ, γιατί φοβήθηκε ο κόσμος ότι αν τους στριμώξουμε όλους μαζί θα έχουμε άλλα θέματα, τους ανθρώπους, φοβήθηκε η ομάδα, μπήκανε Σάββατο και Κυριακή βράδυ. Θα κάνουμε μια προσπάθεια παρότι εγώ θεωρώ ότι δεν είναι το θέμα τι δεν βλέπουμε, είναι αυτό που συμβαίνει. Αλλά παρόλα αυτά, σεβόμενοι ότι πιθανά κάποιοι έχουν πρόβλημα για αυτό το κομμάτι, τα γύρω ξενοδοχεία, θα μετακινούμε, ήδη αδειάσαμε 3 σκηνές, τις βγάλαμε και μετακινούμε τις σκηνές προς τα μέσα. Θεωρώ ότι πολύ μεγαλύτερη ζημιά θα κάνει μία μόρια που θα εκραγεί το επόμενο διάστημα στον τουρισμό και στην κοινωνία της Μυτιλήνης και θεωρώ επίσης ότι οι δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος στην Guardian πριν περίπου ένα μήνα, που έλεγε ότι δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε έξω από το σπίτι μας στη Μυτιλήνη, στην πόλη και ότι είναι ανασφαλής, οι οποίες είχαν όχι υπόνοιες ακυρώσεων ή μη αφήξεων, αλλά είχαμε ακυρώσεις την ίδια μέρα. Ξέρω ξενοδοχεία που με πήραν και μου είπαν ότι πελάτες μας που είχαν κλείσει δωμάτια τα ακυρώσαν γιατί διάβασαν αυτό στην Guardian. Ήταν πολύ χειρότερο από αυτό που συμβαίνει εδώ, που ήταν μια αξιοπρεπής λύση ανάγκης. Και επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ αναντίστοιχο και πάρα πολύ αντίθετο με το τι συμβαίνει εδώ, το ότι κρατήθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι ήρεμοι, σε αξιοπρεπείς συνθήκες, με καθαριότητα εδώ, με μια ομάδα από εδώ των ανθρώπων του ΠΙΚΠΑ, οι οποίοι ξημεροβραδιάστηκαν εδώ, δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, για να το κρατήσουν αυτό, ότι είναι πολύ αναντίστοιχο με αυτό που τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ενάντια στο ΠΙΚΠΑ και στην προσπάθεια που γίνεται εδώ.